κύριε Φιλιππακόπουλε. Ποια θα είναι η μεγάλη πρόκληση του Biden, κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή, παραλαμβάνει μια χώρα βαθιά διχασμένη, εν μέσω πανδημίας και με μια διαφορετική εικόνα της Αμερικής στον κόσμο, στη διεθνή σκηνή. Πώς βλέπετε να πορεύετε, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της αυριανής μέρας? Το πρώτο του πρόβλημα είναι να καταλαγιάσει τις ακρότητες οι οποίες υπάρχουν από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, είδαμε την ακρότητα των οπαδών του Τραμπ που προσπάθησαν να μπουν μέσα στο Καπιτόλιο. Πριν από μερικούς μήνες είχαμε ακρότητες από το κίνημα Black Lives Matter. Πρέπει να προσπαθήσει να καταλαγιάσει τα πάθη σε μια χώρα η οποία βιάζει διχασμένη ακριβώς τα δύο. Το πρώτο σημείο είναι αυτό. Το δεύτερο σημείο είναι ότι πρέπει να επαναφέρει την εικόνα της Αμερικής. Ο ίδιος πιστεύει στην δυνατότητα της Αμερικής να παραμείνει η υπερδύναμη του κόσμου. Πρέπει να επαναφέρει την εικόνα της Αμερικής και να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τους συμμάχους. Αυτό δεν θα είναι πολύ δύσκολο, δεδομένου ότι πάρα πολλοί περιμένουν από την Αμερική αυτό το ρόλο. Ναι. Κύριε Συρίγο, δηλαδή, δώστε μας σας παρακαλώ ένα λεπτό να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να ολοκληρώσετε και για Αμερική αλλά και για τα 12 μίλια που ψηφίζετε σε λίγο νομίζω στη Βουλή. Ευχαριστώ. Έχουμε μείνει λοιπόν στην πώς θα γίνει προκλήσεις Biden. Ναι, πώς θα γίνει από εδώ και πέρα η παρέμβαση Biden. Καλά το λέω. Η μετά Τραμπ εποχή, να το πούμε. Ναι. Η μετά Τραμπ εποχή. Να διευκρινίσουμε κάτι. Επειδή πολλοί πιστεύουν ότι η μετά Τραμπ εποχή είναι επιστροφή στο παρελθόν, δεν είναι επιστροφή στο παρελθόν. Mm-hmm. Η μετά Τραμπ εποχή βασίζεται στην κληρονομιά του Τραμπ. Είναι πολύ βασικό αυτό να το αντιληφθούμε. Δηλαδή, ο Τραμπ έδωσε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Και τώρα ο Biden πρέπει να πάρει το νήμα από εκεί που βρίσκεται. Και υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με το Ιράν, σε σχέση με τη Ρωσία. Στα μάτια του Biden η Ρωσία είναι εξίσου μεγάλος κίνδυνος όπως και η Κίνα. Είναι πολλά προβλήματα. Νομίζω το νούμερο ένα πρόβλημα πάντως είναι η Τουρκία αυτή τη στιγμή για την Αμερική. Διότι δεν ξέρει πώς να τη χειριστεί. Φοβάται ότι θα τη χάσει. Δεν θέλει να τη χάσει από σύμμαχο. Αλλά δεν πρόκειται να ανεχθεί. Και αυτά που κάνει ο Ερντογάν. Αυτά που κάνει και λέει ο Ερντογάν. Ακριβώς. Δεν πρόκειται να ανοιχτεί να παίζει παιχνίδια με τη Ρωσία. Σωστό είναι αυτό. Άρα, εσείς βλέπετε ότι από τα πρώτα θέματα που θα ασχοληθεί για την εξωτερική πολιτική εννοώ της Αμερικής ο Biden είναι αυτό το θέμα εδώ. Η Τουρκία, ας πούμε. Είναι το θέμα Ρωσία. Είναι το θέμα Τουρκία. Όχι σε σχέση με την Ελλάδα. Όχι, δεν είπα Ελλάδα. Τουρκία είπα. Τουρκία. Ναι. Πιστεύω μία από τις δύο-τρεις προτεραιότητες του είναι η Τουρκία. Να τις αλλάξει ρότα, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Να δει προς τα πού πηγαίνει, να δει αν μπορεί να την τραβήξει προς τα πίσω, στο Μαντρί, όπως τα λέγαμε. Ή τουλάχιστον να τη σταματήσει, αν δεν μπορεί αυτό. Θέλει να τη γυρίσει πίσω στο Μαντρί. Θέλει να τη γυρίσει πίσω. Ναι. Ναι, δεν έχει στόχο απλώς να τη σταματήσει. Η Αμερική θέλει την Τουρκία πίσω. Εάν η Τουρκία δεν έρθει, θεωρώ ότι η Αμερική θα την τιμωρήσει πολύ αυστηρά. Εάν η Τουρκία επιστρέψει, η Αμερική θα την υποδεχτεί στην είσοδο και θα την βάλει πίσω. Πριν πάμε στα 12 μίλια, αυτό για μας τι σημαίνει, κύριε Συρίγο? Δηλαδή να γυρίσει η Τουρκία στο Μαντρί και να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της Αμερικής στο ΝΑΤΟ. Αυτό μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει? Δηλαδή η επιστροφή της Τουρκίας στο Μαντρί τι θα σημάνει για μας? Εδώ είναι μια κατάσταση, είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή για τον εξής λόγο. Δεν θέλουμε την Τουρκία να μετατραπεί σε σύγχρονο, σε ένα Ιράν της περιοχής μας. Δεν θέλουμε την Τουρκία να γίνει ένα Πακιστάν, να φτάσει σε ακρότητες. Από την άλλη μεριά, πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο Ερντογάν μας έχει κάνει πάρα πολλά δώρα τα τελευταία χρόνια της εξουσίας του. Δηλαδή, η Αίγυπτος και το Ισραήλ έχουν γυρίσει προς τα εμάς και αναζητούν συμμαχίες μαζί μας. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αν δεν ήταν ο Ερντογάν. Έχει στρέψει κράτη μέχρι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι απέναντί του. Άμα δείτε, υπάρχει ένα έντονο αντιτουρκικό κλίμα σε όλη την ευρύτερη περιοχή.
με πιο, με φωνές οι οποίες είναι πιο μετριοπαθείς, αλλά και με φωνές οι οποίες λένε ας ξεμπερδεύουμε τον Ερντογάν. Μάλιστα. Αυτό είναι κατόρθωμα του Ερντογάν προσωπικό. Ναι. Να έρθουμε λίγο και κύριε Συρίγο, να έρθουμε λίγο και στα δικά μας, με αφορμή και την συζήτηση που νομίζω ακόμα δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε στη Βουλή για την επέκταση στα 12 μίλια των χωρικών μας υδάτων από την πλευρά του Ιωνίου. Mm-hmm. Πώς είδατε σήμερα τη συζήτηση στη Βουλή? Ας πούμε, είδα μια συγκατάβαση από την αντιπολίτευση, αλλά είδα και κριτική. Mm-hmm. Ας πούμε, άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει στον κύριο Μητσοτάκη: καλωσορίζουμε την επέκταση των χωρικών υδάτων. Όταν το κάναμε εμείς, μας λέγατε αξιόπιστοι κτλ. Άκουσα την κυρία Γερηματά να λέει ότι ναι, σωστό αυτό, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει και την Κρήτη και ανατολικά της Κρήτης. Λέω τώρα, καταλάβατε διάφορα που ακούστηκαν σήμερα. Ναι. Εγώ να πω δύο πράγματα. Ναι. Το πρώτο, η σημερινή μέρα είναι εξαιρετικά σημαντική. Όχι τόσο διότι για πρώτη φορά από το 1947 αυξάνει η ελληνική κυριαρχία, όσο για το ότι ύστερα από σχεδόν μισό αιώνα αποφασίζουμε να εφαρμόσουμε διατάξεις του διεθνούς δικαίου, οι οποίες υπνοτούσαν από το 1974 ή, να το πούμε πιο συγκεκριμένα, από το 1982 που υπογράφηκε η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Είχαμε μείνει στην πίσω, στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Επικαλούμασταν το διεθνές δίκαιο μόνον αμυντικά, λέγοντας σας προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Την εφαρμογή των κανόνων του, που μας την προσφέρει απλόχερα το δίκαιο της θάλασσας. Κλείσιμο κόλπων, ευθείες γραμμές βάσεων κατά μήκος των ακτογραμμών, αύξηση των χωρικών υδάτων, αυτά ήταν ξεχασμένα. Και επιτέλους μπαίνουμε, έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, πρέπει να ομολογήσω, δηλαδή υπογραφές συμφωνίας με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, η κηρυξία ως τέλους στις οριοθετημένες περιοχές ύστερα από πάλι 40 χρόνια. Όλα αυτά είναι σημάδια ότι βγαίνουμε από ένα μακρύ λίθαργο. Μάλιστα. Για το θέμα της επέκτασης και από την από εδώ πλευρά. Λοιπόν, να πω κάτι. Το είπε ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή ότι έχουμε το τέτοιο να το κάνουμε ενδεχομένως κάποια στιγμή που. Αλλά... Ναι. Να πω δύο πράγματα. Ναι, το πρώτο. Ναι, ναι. Σε τι διαφέρει η επέκταση στο Ιόνιο τώρα από την επέκταση που επαγγελιζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ.